Τώρα προσποιήσεις, το σουτ, καλό πάνω από τα δοκάρια. Μπαλιά με στόχο τον Γκέκα. Με το κεφάλι αυτό θέλει να βρει τον Οκάι. Νοκάι το σουτ, καλό, η μπάλα λίγο έξω από το δεξί κάτω το δοκάρι στο 18. Βαρουξάκης, κόλλα, κόντρες. Νικόλς κρατάει, προσποιείται στο δεξί το σουτ και η μπάλα είναι out. Μπαλιά για τον Κόλλα. Να δούμε τον Κόλλα με τον Τζανάκη. Κόλλα στο αριστερό. Κόλλα δοκιμάζει και το σουτ, καλό, εκπληκτική επέμβαση από τον Γκογκόση. Γιακουμάκης γυρίζει μέτωπο. Μπαλιά για τον Γιανακούρο, είναι καλή, είναι offside όμως. Δεν υπάρχει φάση. Στο 32. Σηκώθηκε η σημαία. Γκέκας έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τώρα θα σηκώσει, είναι καλή μπαλιά του. Ευκαιρία για την Νεάπολη, το πλασέ και μπαλιά στα δίχτυα. Να λοιπόν στο 40, η Νεάπολη ανοίγει το σκορ. Να δούμε ποιος παίκτης είναι. Εκεί σε έναν όμιλο που πρέπει να είναι ο Νοκάι λογικά. 1-0 λοιπόν, η Νεάπολη στο 40, ανοίγει το σκορ. Ωραία προσπάθεια ξανά. Το σουτ, καλό, η μπάλα θα περάσει out όμως στο 42. Πάλι Γιώργος Νταγκουνάκης. Σέντρα του Νταγκουνάκη, καλή στο δεύτερο Γκογκός με δυσκολία. Τσίτας, η μπάλα είναι out. Προσπάθεια ωραία, καλό το σουτ, η μπάλα είναι out. Πολύ καλή στιγμή στο 58, πάλι από το Σισκάκι. Κόλλα. Κίνηση του Γιανακούρου, Κόλλα δοκιμάζει το σουτ, καλό, εκπληκτική επέμβαση του Γκογκόση. Στο 59, τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον Άγγελο Κόλλα. Για τον Γιανακούρο, του δώσε στήριγμα Γιανακούρος. Κάνει και τη σέντρα ο Γιανακούρος στο δεύτερο δοκάρι. Κόλλα την κεφαλιά, out. Ζητάει και ο Σισκάκης απέναντι, ψάχνει χώρο για το σουτ, θα το κάνει πάνω από τα δοκάρια στο 65. Στο 70, Σισκάκης, out. Στον Σισκάκη, Σισκάκης θέλει να στρώσει την μπαλά. Σισκάκης με τα αριστερό θέλει να σκάψει, με δυσκολία απομακρύνει ο Κασαπίδης σε corner στο 75. Έχει χώρο για τη σέντρα, την πραγματοποιεί, καλή κεφαλιά του call out στο 79. Νεάπολη, μπαλιά η οποία θα γίνει, ευκαιρία, το πλασέ, προλαβαίνει ο Σοφούλης, τεράστια χαμένη ευκαιρία στο 79 για την Νεάπολη με τον πατ. Κόλλα θα στρώσει για τον Νικόλτσι, κρατάει την κατοχή, Νικόλτσις, Κόλλα, το shoot, out στο 80. Το shoot στην αγκαλιά εύκολα του Γκογκόση. Να δούμε τη φάση με τον Κόλλα. Μπλοκάρει τελικά ο Γκογκόση στο 94. Και τώρα τελειώνει το παιχνίδι. Μια πολύ μεγάλη νίκη για την Νεάπολη με 1-0 με τον γκολ του Νοκάι. Ένα υπερπολίτιμο τρίποντο καθώς ανεβαίνει στον βαθμολογικό πίνακα και με βάση και τα άλλα αποτελέσματα κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή. Εμείς είμαστε πάρα πολύ νευρικοί. Δεν δικαιούμαστε κάτι παραπάνω με τον τρόπο που αγωνιστήκαμε. Δεν παίξαμε έξυπνα. Ο αντίπαλος ήταν. Είχε μεγάλο κίνητρο, όπως και εμείς βέβαια, αλλά ας πούμε ότι διαχειρίστηκε πιο έξυπνα το μάτς από εμάς. Τώρα θεωρώ ότι αυτό που είπατε ότι χάσαμε τις πιστόποιες ελπίδες για τίτλο, το γεγονός ότι το πίσω μέρος του μυαλού νομίζω όλων των μελών της ομάδος και ποδοσφαιριστών και τεχνικού επιτελείου και διοίκησης ενδεχομένως, αυτό το ότι υπήρχε ένα κίνητρο για μας, το πίσω μέρος του μυαλού μας, νομίζω ότι αυτό είναι και αιτία που πιθανότατα θα δημιούργησε αυτή την νευρικότητα στα παιδιά. Αλλά εντάξει, μια ήττα δεν μπορεί να διαγράψει ούτε την εικόνα μας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ούτε την πορεία μας. Ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα αυτή η νίκη μας δίνει πάρα πολλές ελπίδες για τη σωτηρία. Και λέω μεγάλη νίκη γιατί έγινε απέναντι σε ένα αντίπαλο, τον οποίο τον έχω παρακολουθήσει πολλές φορές σε βίντεο και για μένα είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, ασχέτως ότι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ψηλά. Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, ξεκινάει τις επιθέσεις από πίσω, είναι δομημένη καλή και επειδή έτυχε και είδα και κάποιες συνεντεύξεις του coach, δεν είναι τυχαίο. Αυτό ξέρω ότι οφείλεται πάρα πολύ στη δουλειά που κάνει και γι' αυτό είναι μια σπουδαία νίκη για μας, γιατί έγινε απέναντι σε μια ομάδα που τη θεωρώ εγώ την καλύτερη του πρωταθλήματος. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους εδώ για τη φιλοξενία, να ευχηθώ καλή συνέχεια στη Νεάπολη και στη δικιά μας ομάδα να πετύχει τους στόχους της και πιστεύω ότι αν είμαστε λίγο προσεκτικοί στα επόμενα δύο παιχνίδια θα καταφέρουμε να πάρουμε αυτή την πολυπόθητη παραμονή που για πάρα πολλούς φάνταζε ακατόρθωτη. Μην ξεχνάτε ότι η Νεάπολη ξεκίνησε με 3 βαθμούς. Είχε παίξει ήδη με την Παλιόχωρα και δεν πήρε βαθμούς. Έτσι.
Και αυτή τη στιγμή είμαστε στους 19 βαθμούς, μόνο με ένα παιχνίδι, ενώ τον Άρη Θύμνου που πήραμε βαθμούς. Ενώ οι περισσότερες ομάδες, γιατί το πρωτάθλημα ξεκίνησε στην τέταρτη αγωνιστική, οι περισσότερες ομάδες, πάνω από 12 ομάδες, πήραν 6 βαθμούς. Νομίζω ότι αυτό ήταν άνισο. Θα έπρεπε να είχαν δοθεί αυτοί οι βαθμοί. Τέλος πάντων, είναι μια απόφαση που πρέπει να τη σεβαστούμε. Πιστεύω ότι αυτό ακόμα κάνει την προσπάθειά μας πολύ πιο αξιόλογη, θα έλεγα, και επιτυχημένη. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να πάρουμε, ίσως να χρειαστούμε κάποιο βαθμό ακόμα, για να είμαστε σίγουροι για την παραμονή. Δεν έχω δει, βέβαια, και τα αποτελέσματα ακόμα την ώρα που σας μιλάω. Εγώ, εσείς μπορείτε να τα ξέρετε, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Βέβαια, αυτή τη νίκη την πληρώσαμε, γιατί ένας παίκτης μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο και ίσως να έχει κάποιο κάταγμα, και αυτό δεν μας αφήνει να χαρούμε και πάρα πολύ. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό και να το ξεπεράσει εύκολα.